Χαίρετε, γεια σας, καλησπέρα. Τι θεματάρα σας έχω απόψε. Η φίλη που έστειλε το mail έγραψε «Μοτίβο σχέσης, προσκόλληση σε τοξικούς ανθρώπους». Εγώ παράλλαξα τον τίτλο και τον έκανα «Μοτίβο σχέσης, προσκόλληση σε ανθρώπους μη συναισθηματικά διαθέσιμους, μη διαθέσιμους συναισθηματικά». Καλησπέρα κυρία Θέκλα, είμαι μια κοπέλα 21 ετών. Σε θαυμάζω πολύ για το έργο σου και παρακολουθώ με προσήλωση τα βίντεο σου στο YouTube, τα οποία μιλούν συνήθως βαθιά στην καρδιά μου. Δεν σου κρύβω πως κάποιες φορές όταν πρωτοέρχομαι σε επαφή με τις αλήθειες που αποκαλύπτεις, αισθάνομαι δυσφορία, γιατί ακριβώς με αγγίζουν βαθιά και με αφορούν. Τι ωραίο αυτό που γράφεις. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, όταν ακούμε κάτι το οποίο μας ξεγυμνώνει, είναι φυσιολογικό να νιώθουμε δυσφορία. Και ίσως και γι' αυτό έχω και κάποιους haters. Όσοι διαρωτάστε γιατί έχει χεράκια που είναι κάτω από το βίντεο, έχει μερικά dislikes κάτω από το βίντεο, προφανώς είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν αυτή τη δυσφορία που τους δημιουργείται όταν ακούν αλήθειες. Μετά το πέρας του βίντεο όμως, βλέπω πως αποκομίζω πολλά, τα οποία στη συνέχεια προσπαθώ να εφαρμόσω στην καθημερινή μου ζωή. Μπράβο, αγάπη μου, έχεις καταλάβει την έννοια της ψυχοεκπαίδευσης. Σε στιγμές που αισθάνομαι πως φτάνω σε συναισθηματικό τέλμα, δεν διστάζω να ζητήσω τη βοήθεια ανθρώπων τους οποίους εκτιμώ πολύ, γι' αυτό και αποφάσισα να σου γράψω. Παρατηρώ πως τα 4 τελευταία χρόνια που έχω ενεργή ερωτική ζωή, κινούμαι γύρω από ένα συγκεκριμένο μοτίβο επιλογών. Επιλέγω κάποιον ο οποίος είτε φαίνεται εξ αρχής συναισθηματικά μη διαθέσιμος, είτε μου αφιερώνει λιγοστό χρόνο γιατί δεν με επιθυμεί αρκετά, είτε πραγματικά έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο λόγω πολλαπλών εργασιακών υποχρεώσεων. Τον τελευταίο χρόνο βρίσκομαι σε σχέση με έναν αρκετά μεγαλύτερο μου άνδρα, ο οποίος δυσκολεύεται πολύ να εκφραστεί συναισθηματικά. Ένα από τα πυρηνικά προβλήματα της σχέσης μας που βγήκε στην επιφάνεια ήδη από τους 3 πρώτους μήνες της γνωριμίας μας, είναι πως αυτός, μόλις τα πράγματα πιέσουν ελάχιστα με τη δουλειά του, ήδη ανοίγει κάποια περίοδο καλλιτεχνικής έμπνευσης στην οποία επιλέγει να αφοσιωθεί σε αυτό που δημιουργεί, κλείνεται στον εαυτό του, επικοινωνούμε αισθητά λιγότερο, αρνείται πεισματικά να βγει έξω με μένα ή τους φίλους του. Αυτή η συμπεριφορά, παρόλο που δεν πρόκειται για πλήρη εξαφάνιση, μου προκαλεί έντονο άγχος εγκατάληψης. Παράλληλα, αυτός με διαβεβαιώνει ξανά και ξανά πως δεν σχετίζεται αυτό με μένα και συνεχίζει να με θέλει το ίδιο. Συμμετέχει όσο μπορεί σε συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό και καταλήγει πως με καταλαβαίνει, όμως δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μόλις η συμπεριφορά του με απομακρύνει, έρχεται και πάλι κοντά μου, ζητώντας συγγνώμη και προσπαθώντας να επανακερδίσει την εμπιστοσύνη μου, για μικρό όμως χρονικό διάστημα, στο οποίο βιώνω εκστατικά συναισθήματα ολοκλήρωσης. Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο, με μένα να νιώθω δυσφορία για τη συναισθηματική μου εξάρτηση, έντονο άγχος αποχωρισμού, αβεβαιότητα, μικρό παιδί αβοήθητο και ανυπεράσπιστο και κατά κάποιον τρόπο βιώνω ένα εθισμό. Λες και αν χαθεί αυτό το άγχος, η ύπαρξή μου θα χάσει το νόημά της. Πολύ καλά το καταλαβαίνεις. Εθισμός. Είσαι γυναίκα που αγαπάς πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέρνω ποτέ να ξεκόψω επαναλαμβάνοντας αυτό το τοξικό μοτίβο. Έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο πολλές φορές. Η ερώτηση μου είναι, γιατί κάθε φορά ενώ το αναγνωρίζω αδυνατό να κάνω απεξάρτηση, επειδή προσπαθείς να την κάνεις μόνη σου, πρέπει να την κάνεις μέσω της ψυχοθεραπείας. Βρίσκομαι για άλλη μια φορά μπροστά στο μεγάλο δίλημμα. Επιλέγω να φύγω αφήνοντας πίσω αυτά τα συναισθήματα μέχρι να ξαναδημιουργηθούν από κάποιον παρόμοιο άνθρωπο, ή μένω εκεί και συνεχίζω να προσπαθώ και να ελπίζω πως η αγάπη θα διώξει το άγχος από πλευράς μου και την αποφευκτικότητα από πλευράς του. Νομίζω ότι είναι τρίλημμα που έπρεπε να βιώνεις, όχι δίλημμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Η μια είναι να φύγεις από αυτόν και μετά να ξαναερωτευτείς κάποιον παρόμοιο, και η άλλη να μείνεις εκεί και με την αγάπη σου να τον αλλάξεις. Υπάρχει και τρίτη επιλογή. Να φύγεις και να κάνεις ψυχοθεραπεία εστιασμένη σε αυτό μέχρι να το ξεπεράσεις, ούτως ώστε να μην επαναλάβεις το ίδιο μοτίβο.
Σημειώνω πως έχω αναλάβει την ευθύνη για το πως η δική μου συμπεριφορά και τα δικά μου ψυχικά τραύματα συντηρούν αυτό το μοτίβο και κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 1,5 χρόνο χωρίς όμως αποτέλεσμα όταν φτάνω σε σημεία όπου το άγχος είναι έντονο. Θα το εκτιμούσα πολύ είτε να με παραπέμψεις σε κάποιο βίντεο είτε να μου προτείνεις κάποιο μοντέλο ψυχοθεραπείας πιο ταιριαστό για μένα. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου με εκτίμηση. Αγάπη μου, δεν είναι θέμα μοντέλο ψυχοθεραπείας. Είναι θέμα ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγου. Αν ταιριάζεις με τον ψυχολόγο σου και αν η ψυχοθεραπευτική σχέση είναι καλή για σένα και φέρνει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Φυσικά ακούω μόνο από τη δική σου πλευρά αυτά που λες. Δεν ξέρω την άποψη του ψυχολόγου σου για την περίπτωσή σου και για τη μεταξύ σας θεραπευτική σχέση. Ίσως αν είχαμε εδώ το ψυχολόγο σου να έλεγε ότι δεν προσπαθείς αρκετά ή δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό που θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό είναι το ότι εσύ ήδη είσαι σε μια θέση να αναγνωρίζεις το μοτίβο με το οποίο λειτουργείς, να αναγνωρίζεις τον εθισμό που έχεις στις σχέσεις, που σαφώς θα σε έχει βοηθήσει πολύ η ψυχοθεραπεία σε αυτό και μπορεί να είσαι από εκείνες τις περιπτώσεις που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο ψυχοθεραπείας, επειδή μιλάς και για δικά σου ψυχικά τραύματα που προφανώς κουβαλάς από την παιδική σου ηλικία, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία του μοτίβου αυτού. Άρα δεν έχω γνώμη για το αν υπάρχει κάποιο μοντέλο ψυχοθεραπείας που να ταιριάζει καλύτερα σε σένα ή για το αν η ψυχοθεραπευτική σχέση που έχεις με τον θεραπευτή σου, με τη θεραπεύτρια σου, είναι μια σχέση που πρέπει να την ξαναεπισκεφτείς ή αν χρειάζεται να επιμείνεις στην προσπάθεια. Καλύτερα αυτά να τα συζητήσεις με τον θεραπευτή σου, τη θεραπεύτρια σου, όχι μαζί μου. Εγώ είμαι ένα τρίτο πρόσωπο, δεν γνωρίζω την περίπτωση, δεν είμαι παρούσα στη ψυχοθεραπευτική σχέση και δεν μου πέφτει και λόγος να κρίνω εάν χρειάζεται να συνεχίσεις ψυχοθεραπεία με τον ίδιο ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή ή αν πρέπει να πας αλλού. Να τα συζητήσεις ανοιχτά αυτά τα πράγματα μαζί με τον θεραπευτή σου, τη θεραπεύτρια σου. Και αν θες μπορείς να δείξεις και αυτό το βίντεο. Γιατί αυτό το βίντεο μπορεί να αποτελέσει μια αφορμή να κάνετε μια συζήτηση, θεραπευτική συζήτηση, η οποία να σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε, εάν χρειάζεται, τους στόχους της θεραπείας. Και να δεις και εσύ τον εαυτό σου πιο καθαρά μέσα από τη ματιά του ψυχοθεραπευτή ή του ψυχολόγου σου, της ψυχοθεραπεύτριας ή της ψυχολόγου σου. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αυτή τη σχέση, ούτε να επέμβω σε αυτή τη σχέση. Δεν μου πέφτει λόγος, το ξαναλέω. Όμως και με τον ψυχολόγο μας είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μιλάμε ανοιχτά. Να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας μαζί του ή μαζί της, να θέτουμε κάτω τα θέματά μας, να πούμε για παράδειγμα, έρχομαι εδώ και 1 χρόνο και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω και πόσο τακτικά πας, αν πηγαίνεις κάθε μήνα, αν πηγαίνεις κάθε 2 εβδομάδες, αν πηγαίνεις κάθε εβδομάδα, δεν ξέρω ούτε και τι μοντέλο ψυχοθεραπείας ακολουθεί ο ψυχοθεραπευτής σου, αν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, όπως π.χ. να είναι, ξέρω εγώ, ένας ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής ή ένας γνωστικός συμπεριφορικός θεραπευτής, δεν ξέρω, ή μπορεί να είναι ένας ψυχολόγος ο οποίος να έχει εκπαιδευτεί σε διάφορα μοντέλα ψυχοθεραπείας και να χρησιμοποιεί ανάλογα με το θεραπευόμενο που έχει απέναντί του τα κατάλληλα εργαλεία. Πάντοτε όμως είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ανοίγουμε το στόμα μας, να λέμε τις απορίες μας, να μοιραζόμαστε με τον ψυχολόγο μας τους προβληματισμούς μας και τις ανησυχίες μας σε σχέση με τη θεραπεία. Και σίγουρα η ανατροφοδότηση είναι χρήσιμη και για τους δύο. Γιατί κάνοντας αυτά τα ερωτήματα θα ακούσεις και τι έχει να πει ο θεραπευτής ή η θεραπευτριά σου. Και αυτό θα βοηθήσει στη σύσφιξη της θεραπευτικής σχέσης. Το προτείνω. Δεν το θεωρώ κάτι αρνητικό. Φυσικά έχει σημασία η προσέγγιση. Του στυλ έρχομαι και λέω, κάνουμε θεραπεία όλο αυτό τον καιρό και θέλω να μου δώσεις για παράδειγμα τη δική σου οπτική για το πώς θα πάω. Αν είσαι ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη από τη δική μου συμμετοχή στη ψυχοθεραπεία, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, τι γνώμη έχεις, πόσο καιρό θα χρειαστεί, αν μπορεί να σου πει, και να θέσεις τα ερωτήματα σου και τις απορίες σου με έναν τρόπο δημιουργικό. Να μην είναι επιθετικός του στυλ, έρχομαι εδώ τόσο καιρό και δεν με έχεις βοηθήσει. Γιατί πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολύ εσωτερική δουλειά που εμείς να μην μπορούμε να τη δούμε. Ο ψυχολόγος μας όμως να μπορεί να τη δει.
Δηλαδή, εσύ έχεις ένα αίτημα, πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Θέλω να σπάσω το φαύλο κύκλο της προσκόλλησης σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Κάτω από αυτό το συγκεκριμένο αίτημα, σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να δουλευτούν ψυχοθεραπευτικά και αναλόγως και με την ηλικία του κάθε θεραπευόμενου, αλλά και με το πόσο βαρύ φορτίο κουβαλά, πόσο βαρύ ψυχικό φορτίο κουβαλά, μπορεί αυτή η ψυχοθεραπεία να πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ προσωπικά είμαι στα 45, έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία για πρώτη φορά στα 24, γιατί όπως γράφω στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», αντιστεκόμουν και εγώ ίδια στο να κάνω ψυχοθεραπεία. Ενώ έκανα εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, απέφευγα τεχνιόντως την προσωπική ψυχοθεραπεία για μένα, τεχνιέντως. Και στα 24 μου αποφάσισα να κάνω για πρώτη φορά ψυχοθεραπεία και τώρα είμαι στα 45 μου, δηλαδή 19 χρόνια μετά, και ήδη βρίσκομαι στον 5ο ή 6ο κύκλο ψυχοθεραπείας. Δηλαδή έχω πάει για 5 ή 6 συνεχόμενες φορές. Σταματούσα, έκανε ένα κύκλο, τελείωνα, πήγαινε ένα χρόνο, δύο χρόνια, ο κάθε κύκλος 3 χρόνια εξαρτάται από την περίοδο, σταματούσα και μετά ξαναξεκινούσα. Και θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πολύ χρήσιμο για όλη μας τη ζωή. Και είναι ένα μεγάλο δώρο που αν μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας, που αν θέλουμε μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμο. Να έχουμε την καθοδήγηση και την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, την ψυχοθεραπευτική σχέση, να μας στηρίζει σε δύσκολες στιγμές από τη μια και από την άλλη να μας βοηθάει να σπάζουμε τα μοτίβα προσκόλλησης σε μη υγιείς σχέσεις. Ταυτίζομαι μαζί σου. Γιατί και εγώ τώρα σε αυτόν τον κύκλο ψυχοθεραπείας για άλλη μια φορά επισκέπτομαι αυτό το θέμα. Πώς να μάθω να μην δέχομαι τίποτα λιγότερο από ό,τι αξίζω. Να μην αποδέχομαι τίποτα λιγότερο στη ζωή μου και κυρίως σε μια ερωτική σχέση, γιατί εφόσον είσαι στο κανάλι γνωρίζεις ότι είμαι πρόσφατα, πριν 7 μήνες τελείωσε ο δεύτερος μου γάμος, και στην ανασκόπηση της ζωής μου που έκανα μετά το δεύτερο διαζύγιο, συνειδητοποίησα ότι έχω παρόμοιο θέμα μαζί σου. Είμαι αφενός people pleaser, από τη μια λειτουργώ με έναν τρόπο που θέλω να ευχαριστώ τους άλλους και να βάζω τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές μου, σε σημείο του να μην κάνω ούτε καν παράπονα όταν δεν παίρνω αυτά που αξίζω, και ξαναλέω το αυτά που αξίζω, μάλλον ξεκαθαρίζω ότι όταν λέω αυτά που αξίζω εννοώ αυτά που αξίζει ο κάθε άνθρωπος. Αγάπη, αποδοχή, συντροφικότητα, σεβασμό, επικοινωνία, εντιμότητα. Τα βασικά πράγματα που αξίζουμε όλοι μας, όχι ότι εγώ ειδικά αξίζω κάτι πολύ ξεχωριστό. Ίσα ίσα λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης, θα σου πω μερικά πράγματα για μένα που μπορούν να φανούν χρήσιμα και σε σένα. Ίσα ίσα λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης, λόγω του ότι έχει φυτευτεί μέσα στο μυαλό μου η λανθασμένη πεποίθηση ότι εγώ δεν αξίζω την αγάπη, δεν είμαι αρκετά καλή για να αγαπηθώ, δεν είμαι αρκετά όμορφη για να αγαπηθώ, δεν είμαι αρκετά αδύνατη για να αγαπηθώ, δεν είμαι αρκετά καλός χαρακτήρας για να αγαπηθώ, δεν είμαι αρκετά ανάλαφρος άνθρωπος για να αγαπηθώ, δεν είμαι αρκετά σιωπηλή για να αγαπηθώ, δεν είμαι αρκετά καλό κορίτσι για να αγαπηθώ. Όλες αυτές οι πεποιθήσεις οι αρνητικές, οι λανθασμένες, με έχουν εμφυτευτεί στο μυαλό. Στο υπερεγώ θα έλεγα αν ήμουν ψυχαναλήτρια, και έρχονται και με ταλαιπωρούν, ειδικά στις ερωτικές μου σχέσεις και στις φιλικές κάποιες φορές, αλλά κυρίως στις ερωτικές μου σχέσεις. Και εγώ έχω αυτό το μοτίβο, το οποίο θέλω πάρα πολύ να το σπάσω, και γι' αυτό το λόγο και απέχω τώρα από το φλερτ, γιατί θέλω να σπάσω πρώτα αυτό το μοτίβο και μετά να ξαναμπω στο παιχνίδι. Έχω αυτό το μοτίβο να θεωρώ φυσιολογικό ένας άνθρωπος να μην με αγαπάει αρκετά, να με θέλει λίγο, να μην γνιάζεται για τα συναισθήματά μου, να λειτουργεί εγωκεντρικά εναντί μου, να αγνοεί αυτά που λέω. Δηλαδή όταν αποφασίσω να ανοίξω το στόμα μου και να πω για παράδειγμα «μα δεν επικοινωνούμε αρκετά» ή «δεν περνάμε δημιουργικά το χρόνο μας μαζί» ή αυτό που έχει συμβεί με έχει στενοχωρήσει ή με έχει πληγώσει, να αποδέχομαι την αδιαφορία, να αποδέχομαι τον gaslighting. Τον gaslighting είναι όταν ο άλλος προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς, όταν υπάρχει μπροστά μας ξεκάθαρα μία κατάσταση που είναι είτε κακοποίηση ψυχική,
είτε πλήρης αδιαφορία, είτε ένας άρρωστος εγωκεντρισμός, είτε μια αδιαγνωσία γενικότερα, αδιαγνωσιά, μια αδιαγνωσιά που έχει ο άλλος, και προσπαθεί να μας πείσει ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα γιατί είμαστε γκρινιάρες, γιατί έχουμε το ανικανοποίητο μέσα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτε ευχαριστημένες, γιατί είμαστε προσκολλημένες στο παρελθόν. Αυτή η ιστορία, κάθε φορά που επαναλαμβάνεται ένας νέος κύκλος κακοποίησης σε μια σχέση, να μην ανοίξεις το στόμα σου να πεις «Μα αγάπη μου, και πριν ένα χρόνο είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και όταν τελείωσε αυτό, απολογήθηκες με αυτό το γραπτό μήνυμα, για παράδειγμα, το οποίο το έχω εδώ πέρα, που αναγνωρίζεις αυτά που σου λέω τώρα». Και να σε βγάζει τρελή, να σου λέει πότε έγινε τέτοιο πράγμα και τα βγάζεις από το μυαλό σου και είσαι κολλημένη στο παρελθόν. Ναι, βεβαίως θα είμαι κολλημένη στο παρελθόν. Αν πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια επαναλάμβανες αρνητικές και τοξικές συμπεριφορές, με κακοποιούσες είτε δια της αδιαφορίας σου, είτε δια του gaslighting που μου έκανες, είτε δια του γεγονότος ότι μου έκλεινες το στόμα και δεν με άφηνες να μιλήσω, είτε του ότι αποσυρώσου σε ένα δικό σου κόσμο και ξεχνούσες την ύπαρξή μου, είτε γιατί με πλήγωνες με το να μην είσαι, είτε γιατί κάθε φορά που ήμουν χαρούμενη έβρισκες τρόπο και λόγο να με κάνεις λυπημένη. Ναι, γιατί κάθε φορά που είχα μια χαρά ή μια επιτυχία, θα βρίσκες τρόπο να μου σπάσεις τα νεύρα. Γιατί λειτουργούσες τοξικά απέναντί μου. Όχι! Όχι, δεν είμαι κολλημένη στο παρελθόν όταν ανοίγω το στόμα μου και μιλάω για τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί ξανά και ξανά και τα οποία αφορούν την ουσία της λειτουργίας της σχέσεως μας. Γιατί και εσύ φαίνεται ότι βρίσκεσαι σε ένα παρόμοιο φαύλο κύκλο. Γίνεται κάτι, αποσύρεται ο δικός σου, πάει στον κόσμο του, ασχολείται με τις τέχνες του, δεν ξέρω τι κάνει, ούτε διάβασα ακριβώς όσα έγραψες για να μην αποκαλύψουν την ταυτότητά σου. Κάνει αυτό δικό του, είναι σε ένα καλλιτεχνικό ίστρο, είναι σε ένα κόσμο δικό του. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι χαμένος στα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, κάποιος άλλος μπορεί να παίζει online, στα στοιχήματα, κάποιος άλλος στο αλκοόλ, κάποιος άλλος στους διάφορους άλλους εθισμούς, και να είναι εκεί η σύντροφός τους, η γυναίκα τους, να τις δίνουν ψίχουλα αγάπης, ψίχουλα στοργής, ψίχουλα ουσιαστικής παρουσίας. Όταν η γυναίκα διαμαρτύρεται, να τη βγάζουν τρελή. Όταν η γυναίκα κατεβάσει τα μούτρα της, με την έννοια, όχι να κατεβάσει τα μούτρα της, όταν η γυναίκα του πει «Δεν νιώθω καλά, νομίζω πρέπει να φύγω από αυτή τη σχέση», να έρχεται να της κάνει μια επίθεση αγάπης, να της κάνει το λεγόμενο hoovering, να την τραβάει πίσω στη σχέση, για να είναι ο άλλος ήσυχος ότι έχει εκεί τον ή την, γιατί αυτό το κάνουν και οι γυναίκες. Υπάρχουν και γυναίκες που είναι τοξικές στις σχέσεις τους και υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες συναισθηματικά και χρησιμοποιούν τους άνδρες ή τις άλλες γυναίκες, αναλόγως με τον ερωτικό προσανατολισμό του καθενός, χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για να σταθούν πάνω τους, για να έχουν κάτι σταθερό, να έχουν έναν άνθρωπο να τους τρέχει ξοπίσω, να έχουν κάποιον να τους γνιάζεται, να έχουν κάποιον να τους αγαπάει. Και να σου πω και κάτι, δεν θα σταματήσουμε εμείς να αγαπάμε. Δεν θα σταματήσουμε εμείς να είμαστε εκφραστικοί. Δεν θα σταματήσουμε εμείς να είμαστε ανθρώπινοι και άνθρωποι. Θα συνεχίσουμε να αγαπάμε, θα συνεχίσουμε να δινόμαστε, θα συνεχίσουμε να αγαπάμε με σώμα, καρδιά και ψυχή και μυαλό, αλλά θα δίνουμε αυτή την αγάπη σε ανθρώπους οι οποίοι εκπέμπουν στα ίδια μήκη κύματος. Σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση και να καταλάβουν την αγάπη μας και να εκτιμήσουν την αγάπη μας, αλλά και να ανταποδώσουν στην αγάπη μας. Στο λέω που είμαι 45, εσύ είσαι 21. Θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι κόρη μου. Είσαι στην ίδια ηλικία με τη δικιά μου κόρη, η οποία θα γίνει 21 το Φεβρουάριο. 2 Φεβρουαρίου 2021, Κυριακή, θα γίνει 21 χρόνια. Σας είπα ξανά ότι γέννησα 2 Δευτέρου 2000. Έτσι ξέρουμε κάθε φορά που αλλάζει η χρονιά, αλλάζει και η ηλικία της Κυριακής. Λοιπόν, αρκετά για το κορίτσι μου. Λοιπόν, είσαι στην ηλικία της κόρης μου. Εγώ είμαι 24 χρόνια μεγαλύτερη από σένα. Μην περιμένεις να φτάσεις στην ηλικία μου για να πάρεις αυτή τη σωτήρια απόφαση ζωής. Μην περιμένεις. Πάρε την τώρα. Μπορεί να χρειαστείς ακόμη 6 μήνες ψυχοθεραπείας, μπορεί να χρειαστείς ακόμη ένα χρόνο, ακόμα 2, δεν ξέρω. Και όπως είπα προηγουμένως, συζήτησα με τον ψυχολόγο σου και δες, ή την ψυχολόγο σου και δες τι είναι το καταλληλότερο για σένα. Μην περιμένεις, κόρη μου, να ξανακάνεις το μοτίβο, να το επαναλάβεις το μοτίβο, να το επαναλάβεις, να κουραστείς ψυχικά, να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις «Ου, δεν υπάρχει πραγματική αγάπη», γιατί το έχω, λες ότι τώρα είσαι 21 χρόνια και το έχεις επαναλάβει τα τελευταία 4 χρόνια κάποιες φορές. Καλύτερα μην είναι χωρίς σχέση. Εστιάσου στον εαυτό σου, εστιάσου στη θεραπεία σου, πάρε μια έτσι ψυχοσωτήρια απόφαση να μην μπεις ξανά σε σχέση αν δεν βρεις εσένα,
και αν δεν αγαπήσεις εσένα, αν δεν γίνεις σκύλα με την καλή έννοια, αν δεν γίνεις διεκδικητική και να μάθεις να μην δέχεσαι τίποτα λιγότερο από όσο αξίζει ο κάθε άνθρωπος, να μην κάνεις άλλη σχέση. Να σπάσει αυτό το καταραμένο το μοτίβο. Δεν το θέλουμε αυτό το μοτίβο στη ζωή μας. Φτάνει. Και μιλάω έτσι με απόγνωση και απελπισία. Όχι, δεν είναι απόγνωση και απελπισία, είναι αποφασιστικότητα. Είναι αποφασιστικότητα ώστε ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά μου, ούτε κανένας άλλος άνθρωπος που αγαπώ να μην μπει ξανά σε μια σχέση που να δέχεται τα ψίχουλα και να δέχεται τα λίγα και να γίνεται σκυλάκι που κουνάει την ουρά του όταν ο άλλος του δίνει λίγη σημασία και λίγη προσοχή, τόση όση για να τον κρατήσει εκεί πέρα να τον απομυζεί. Υπάρχουν, κόρη μου, εκεί έξω άνθρωποι εγωκεντρικοί. Υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι οι οποίοι, όπως έγραψες γι' αυτόν, δεν τα πάνε καλά με τα συναισθήματα τους, έχουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, δεν μπορούν να συζητήσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν θέλουμε σχέσεις με τέτοιους ανθρώπους. Θα μας φάνε το αίμα, θα μας ρουφήξουν το αίμα, άθελα τους ίσως, ασυναίσθητα. Είναι ενεργειακά βαμπύρα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν από τη δικιά σου ζωτικότητα, παίρνουν από τη δικιά σου αγάπη και δεν δίνουν τίποτα πίσω. Είναι τσιγκούνιδες στη ψυχή και στα συναισθήματα. Δεν τους θέλουμε στη ζωή μας. Ο έρωτας και η αγάπη είναι υπέροχα πράγματα. Να τα απολαμβάνεις όμως ολόκληρα, όχι κομματάκια, όχι τυράκι έτσι λίγο να σε τραβήξει και μετά να αποσύρεται. Είναι ψυχοφθόρο πολύ αυτό το πράγμα. Να μην σιγουρεύεσαι ότι σε αγαπάει το τέρι σου ποτέ. Και είναι ψυχοφθόρο αυτά τα συναισθήματα, τα εφορικά που νιώθεις όταν σου δείχνει λίγη αγάπη, να μην τα νιώθεις συνέχεια και να τα έχεις μόνο όταν εσύ ξεκινήσεις για να πας να φύγεις. Και θα σου πω, εγώ η μεγαλύτερη γυναίκα από την πικρή προσωπική μου πείρα και επαγγελματική φυσικά αλλά και προσωπική, ότι αυτός ο οποίος κάνει τα πάντα για να σε τραβήξει, να σου κάνει hoovering όταν καταλάβει πως πάει να σε χάσει, όταν σε χάσει πραγματικά, όταν εσύ αποφασίσεις και μείνεις πιστή στην απόφασή σου και δεν δεχθείς επανασύνδεση, τότε θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Είτε το πραγματικό πρόσωπο της πλήρους αδιαφορίας και της καμίας απολύτως ταύτισης με σένα και σύνδεσης, ουσιαστικής σύνδεσης με σένα, ή το πρόσωπο της εκδικητικότητας και της κακίας. Μην εμπιστεύεστε, κόρες μου, γη μου, μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν, να ξεράσουν όλα τους τα συναισθήματα, να μιλήσουν για τα συναισθήματα τους. Μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν σας κοιτάνε στα μάτια. Μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν κλαίνε με τον πόνο σας και δεν γελούν με τη χαρά σας. Μην τους εμπιστεύεστε να τους βάλετε μέσα στη ζωή σας, μέσα στο κρεβάτι σας, ή να μπείτε εσείς στο κρεβάτι σας, μέσα στη ψυχή σας, μέσα στο σώμα σας. Μην εμπιστεύεστε τέτοιους ανθρώπους. Ξέρω, πονάς, πονείς, ξέρω. Δεν έχεις δεχθεί την αγάπη που δικαιούσουν και άξιζες από μωρό. Γι' αυτό τώρα βολεύεσαι με μέτριες καταστάσεις. Χορταίνεις με τα αποφάγια. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ξέρω το συναίσθημα. Δεν αντέχω να είμαι μόνη μου. Δεν μπορώ να είμαι μόνη μου. Δεν αντέχω τη μοναξιά μου. Ξέρω το συναίσθημα. Λαχταρώ την συντροφικότητα. Ξέρω το συναίσθημα της ερωτικής ερημιάς πως είναι. Το ξέρω. Αλλά είναι ακόμη χειρότερο, πολύ χειρότερο, να είσαι γραπωμένη στα γρανάζια του φαύλου κύκλου μιας τοξικής σχέσης με έναν άνθρωπο μη συναισθηματικά διαθέσιμο. Δεν τους θέλουμε, μωρέ, αυτούς, δεν τους θέλουμε. Να υπάρχουν οι άνθρωποι, να υπάρχουν. Να κάνουν τα έργα τους, να κάνουν τις ζωγραφιές τους, τι κάνει ο καθένας, να κάνουν τις τέχνες τους, να κάνουν τα κέφια τους, ότι δεν θα τους σκοτώσουμε. Απλώς εμείς δεν θα συνδυόμαστε μαζί τους. Απλώς εμείς θα σταματήσουμε αυτή την συνεχιζόμενη κακοποίηση που ηθελημένα δεχόμαστε παραμένοντας αυτές τις καταστάσεις. Και δεν είναι μόνο αυτές οι σχέσεις. Δεν είναι η επιλογή σου μόνο ή να μείνεις εκεί και με την αγάπη σου να το φτιάξεις ή να φύγεις και μετά να βρεις κάποιον άλλον παρόμοιο να αγαπήσεις. Υπάρχει και τρίτη επιλογή, όπως σου είπα προηγουμένως. Να μείνεις με τον εαυτό σου, πιστείς τον εαυτό σου και να επιμένεις στη ψυχοθεραπεία σου για να βρεις τον εαυτό σου και να αγαπήσεις τον εαυτό σου, κόρη μου. Να μην φτάσεις στα 45 όπως έφτασα εγώ, που ακόμη να προσπαθείς για αυτό το πράγμα. Δεν κατηγορώ τον εαυτό μου. Του δείχνω κατανόηση του εαυτού μου, γιατί έχει ο καθένας την ιστορία του, έχει ο καθένας τις ιδιάζουσες συνθήκες του. Μεγάλωσα και δύο παιδιά στο ενδιάμεσο. Το μεγάλωμα των παιδιών πήρε πάρα πολύ από το χρόνο, την ενέργεια και τη ζωτικότητά μου και πραγματικά δεν είχα και χρόνο για να κάνω σχέσεις. Δηλαδή, εγώ έμεινα εκτός παιχνιδιού, χωρίς όμως να κάνω ψυχοθεραπεία επί τούτου. Εκεί ήταν το λάθος μου.
Όταν ήμουν εκτός παιχνιδιού δεν το έψαχνα. Ψυχοθεραπευτικά. Και άμα δεν το ψάξεις, και άμα δεν το επιλύσεις, και 10 χρόνια να μείνεις μόνη σου, και 15 χρόνια να μείνεις μόνη σου, θα πας μετά και θα κάνεις παρόμοια επιλογή. Ή μια επιλογή που είναι με έναν άνθρωπο εξίσου συναισθηματικά μη διαθέσιμο. Γιατί ο κάθε ένας μη συναισθηματικά διαθέσιμος που θα βρεις έχει διαφορετικό λόγο που θα είναι μη συναισθηματικά διαθέσιμος. Κάποιος μπορεί να είναι μη συναισθηματικά διαθέσιμος λόγω συναισθηματικής ψυχρότητας και λόγω μπλοκαρισμάτων συναισθηματικών μέσα του και ενδοψυχικών συγκρούσεων που δεν θέλει ή δεν προσπαθεί να επιλύσει. Μπορεί να είναι μη συναισθηματικά διαθέσιμος γιατί να είναι ένας απατεώνας σχέσεων που να θέλει απλώς να πάρει από σένα και να μην δώσει τίποτα. Μπορεί να είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμος επειδή αγαπάει αλλού. Μπορεί και χίλια μπορεί. Δεν μας αφορά. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι εμείς να γίνουμε συναισθηματικά διαθέσιμες και διαθέσιμοι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και όπως για την καλύτερη μας φίλη και για τον καλύτερο μας φίλο δεν θα δεχόμασταν τίποτα λιγότερο από αυτό που του αξίζει, έτσι και για τον εαυτό μας να μην δεχόμαστε τίποτε λιγότερο από αυτό που μας αξίζει σε μια καινούρια σχέση. Και προνοούμε, προσέχουμε για να έχουμε. Κάνουμε ψυχοθεραπεία πριν, προτού κάνουμε σχέση. Μετά που θα χωρίσουμε, συνεχίζουμε την ψυχοθεραπεία. Δεν πάμε στο ψυχολόγο μόνο για να φτιάξουμε την παρούσα σχέση. Στο ψυχολόγο πάμε για να φτιάξουμε ουσιαστικά τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Και σου το λέω και ως ψυχολόγος, γιατί πολλές φορές στο γραφείο χρειαζόταν να έλεγα στους ανθρώπους πόσες φορές θα έρθεις να πληρώσεις τόσα χρήματα σε κάθε ραντεβού για να μιλάς για τον ή την που έχει σχέση και να μην μιλάς για σένα και τη σχέση σου με σένα. Τι σου είπε, τι σου έκανε, τι δεν σου είπε, τι δεν σου έκανε. Μίλα για σένα. Χρησιμοποίησε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο που έχεις εδώ στη θεραπεία που τον χρυσοπληρώνεις κιόλας, γιατί σαφώς η ψυχοθεραπεία στοιχίζει. Δεν είναι κάτι δωρεάν. Παρόλο που με τις ευκαιρίες να πω ότι στο κανάλι έχουμε ένα βίντεο, ψάξτε να το βρείτε, που αναφέρουμε διάφορες δομές Κύπρο και Ελλάδα που παρέχουν ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε δωρεάν είτε σε πολύ χαμηλή τιμή. Παρόλα αυτά όμως, όταν πάμε στη ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούμε τον πολύτιμο αυτό χρόνο για εμάς και για κανέναν άλλο. Δεν θα πάμε στο ψυχολόγο εμείς για τον άλλο, για εμάς θα πάμε. Έχεις την αγάπη μου, έχεις τις ευχές μου και από τα 20 μου νύχια που λένε οι γριές στην Κύπρο, τα λένε έχεις τις ευχές μου και από τα 20 μου νύχια σημαίνει σου το εύχομαι ολόκαρδα. Ολόκαρδα να σπάσεις αυτό το φαύλο κύκλο και να μπορείς να χαρείς εσένα, την πολύτιμη ψυχή σου, την υπέροχη ζωή και την αγάπη και τον έρωτα και τη συντροφικότητα που είναι υπέροχα συναισθήματα και είναι κρίμα να τα βιώνουμε σε αλλοιωμένες μορφές, σε ξεπεσμένες μορφές. Αγαπάω τόσο πολύ την αγάπη, αγαπάω τόσο πολύ τον έρωτα, γι' αυτό προσπαθώ πολύ για να τελειώνουν οι τοξικές σχέσεις, να γίνεται υγιής η σχέση με τον εαυτό μας και να ανοίξει δρόμος για νέα πράγματα. Και έτσι τώρα που το λέω αυτό, συγκινούμε για το βιβλίο το καινούριο που θα βγει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, που ευπίζω και για σένα όπως και για άλλους ανθρώπους να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης της ερωτικής αγάπης και κατανόησης της σύνδεσης μεταξύ της ερωτικής αγάπης και της σχέσης μας με τον εαυτό μας. Έχεις την αγάπη μου, κορί μου. Φιλώ σε.